πιάσω το εγκαριό. Τερδερέ δύο. Ουρα. Ουρακή. Σταμάτα να σχολιάζεις ακόμα. Δεν χαιρέτησε τα παιδιά μου. Θα μ' αφήσει να. Θα σταματήσει να χαιρετήσει τα παιδιά μου πρώτα και μετά πες. Ό,τι στον άνεμο θες! Ουράκια μου! Ουράκια μου! Αγάπες μου! Καλησπέρα! Τι μου κάνετε, πώς είστε σήμερα? Άλλο ένα λοκάρι. Η πόρτα έχει ξεκινήσει. Είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Ω! 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 Καλέ, τι ώρα που τα χορεύω αυτά. Δεν θα μπορούσε να είναι και καριώτικο αυτό. Ω, ο χορός. Τι είναι, σαν παραδοσιακός ελληνικός ωραίος χορός. Λοιπόν, κουτσουνάκια μου, εδώ είμαστε. Άλλο ένα Local Report ξεκινάει, δευτεριάτικο σήμερα. Άντε, άντε, τον εφάγαμε και αυτόν τον μήνα. Αυτή η εβδομάδα και η άλλη μία μας έμεινε. Και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις διακοπές. Όσοι έχετε κανονίσει Αύγουστο, τα λέω δηλαδή γιατί τα μετράω κι εγώ. Και τα σβήνω σαν το φαντάρο. Μία-μία τις ημέρες. Βέβαια, πολλοί από εσάς έχετε φύγει γιατί δεν σας βλέπω, δεν σας βλέπω. Βλέπω άδεια την Αθήνα. Εσύ τη βλέπεις άδεια την Αθήνα. Ουράκι μου. Λοιπόν, και το σημαντικό σε αυτό είναι ότι βρίσκω θέσεις να παρκάρω. Πηγαίνω στα. Ναι, γιατί έχω και μεγάλο μάξιλο αυτό. Πηγαίνω στα μαγαζιά και δεν χρειάζεται να κλείσω, να κάνω κάποια κράτηση. Καλά, και αυτό να μου πεις και πριν. Ποιος έχει λεφτά να πάει να φάει έξω τώρα. Λοιπόν, αλλά γενικότερα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα η Αθήνα το καλοκαίρι. Όχι, μ' αρέσει, γιατί έρχονται εδώ πέρα οι φίλοι, η Κινέζα, η τουρίστρια. Και αφού έρχεται εδώ, τη βλέπει την πόλη έτσι. Όχι με τόσο πολύ κίνηση και έρχεται και θαυμάζει και σου λέει «Ωραία η Ακρόπολη, ωραία και η Αθήνα, μ' αρέσει, θα το πω και στις φιλενάδες μου του χρόνου να έρθουν από το Πεκίνο». Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε μηνύματα, αν το θυμηθείτε, αν τη λέω καρή προτιμάτε βίσω στο Twitter, να μου πείτε τι θα κάνετε εσείς το καλοκαίρι, πώς θα τα περάσετε άραγες, τι ωραία σχέδια έχετε, σε ποιον εξωτικό προορισμό θα πάτε. Λοιπόν, σήμερα έχω ωραία και καλά, έχω ωραίες φωτογραφίες να σας δείξω, ωραία πραγματάκια από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο, περίεργα και δημιουργικά και έχουμε να πούμε και λίγες έτσι ειδήσεις μέσα από το www.mad.gr, από το site μας, το πολύ έγκυρο site μας θα έλεγα, ένεκα των εξελίξεων, ρε παιδιά, μία γίνονται ας πούμε τα άσχημα γεγονότα που πληροφορηθήκαμε ότι έγιναν στη Νίκαια, στη Γαλλία. Από την άλλη πάλι έχουμε το πραξικόπημα στην Τουρκία όπου έγινε αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένα συνεχής αναβρασμός σε όλο τον κόσμο, μια συνεχής αναταραχή. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι από εδώ και στο εξής, θα κυλήσουν πιο ομαλά, πιο ήρεμα, γιατί βρε παιδιά, δηλαδή όλα αυτά είναι ανάγκη να γίνονται, να χαλάμε τις ζωές μας, να χαλάμε δηλαδή την ειρήνη πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Ειρήνη μην, αν και πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να ξαναρχίσω τις προφητείες, Αυτό το είχε προβλέψει άργια κανείς για το πραξικόπημα ή για την Νίκαια. Το είχε προβλέψει κάποιος. Ποιος το είχε προβλέψει? Δεν μπορείς να μου πεις. Α, ο Αλέφαντος. Εντάξει, τι ρωτάω εσένα, εσύ είσαι ακόμα χειρότερος. Λοιπόν, όμως πριν ξεκινήσω με τις... Δεν έχω break, έχω κινητάρα. Έχω κινητάρα και τι κινητό. Έχω Alcatel Pop 4, το οποίο είναι τέλειο, είναι τρομερό, αλλά το πιο τρομερό δεν είναι μόνο ότι έχεις το super wow κινητό, θα αποκτήσεις. Από την 1η Ιουλίου έως και τις 12 Αυγούστου η Alcatel σε στέλνει σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Θες Λόντον, θέλεις Στοκχολμ, θέλεις Βερολίνο, με μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Αγοράζεις εσύ το καταπληκτικό που σας είπα, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το κινητό, πάρα πολύ καλό, αλήθεια, το έχω δοκιμάσει στην εκπομπή τεχνολογίας που κάνουμε στο ίντερνετ με το Ουρί και τον Καρέτσο. Alcatel Pop 4, λοιπόν, σας λέω, και Pop 4S, Pop 4 και Pop 4S, παίρνεις δώρο το ταξίδι σου και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στη σελίδα www.pop4promo.alcatel.com, να ενημερωθείς για τον διαγωνισμό και για την απίστευτη αυτή προσφορά της Alcatel, να τσιμπήσεις την κινητάρα σου και ξέρεις μετά πώς θα βγάζεις selfie από Λονδίνο, από Βερολίνο, από Στοκχόλμη, από εκεί που θέλεις. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι
προσφορά. Αν αυτό δεν είναι ευκαιριάρα, τότε τι είναι. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε, περνάω τώρα στη σκαλέτα της εκπομπής, και επειδή λέγαμε πριν για τον αναβρασμό όλων αυτών των, που γίνεται, όλων αυτών των χαμό, θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη αηδός... Όχι, δεν θα πω αυτό που φαντάζεσαι. Έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ουράκι μου καρδιά. Διότι ακύρωσε όλες τις συναυλίες, ένεκα της τρομοκρατικής έτσι, επίθεσης εκεί, ακύρωσε όλες τις συναυλίες, ακύρωσε και τη προγραμματισμένη συναυλία που είχε στη Νίκαια. Ποια? Η Ριάννα, βρε, η Ριχάννα. Η Ριχάννα. Νάτι, μπράβο. Ακύρωσε τη συναυλία της στη Νίκαια μετά από το μακελιό που έγινε. Και που σοκαρίστηκε η κοινή γνώμη. Πραγματικά τη βλέπετε την υπέρλαμπρη εδώ τη θέα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε να ξαναμπώ μέσα, γιατί είμαι και γκαβή. Δεν βλέπω από μακριά τι να κάνω. Να πεις βάλε γυαλιά. Προτιμώ να βγω έτσι, να βγαίνω έτσι με την τζακπίνια. Γιατί, τι έχει το παπούτσι μου πάλι. Έχεις φαγωθεί με τα σανδάλια μου, έχεις φαγωθεί. Λοιπόν, μπράβο της που την ακύρωσε τη συναυλία για να είναι όλοι ασφαλείς, εκπρόσωπος βέβαια... Ναι, δεν μπορώ να σχολιάσω τι λέει πίσω από την κάμερα, δεν φοράει και μικρόφωνο. Φοράει σήμερα μικρόφωνο. Θα του το βάλω όμως. Θα σου το βάλω το μικρόφωνο. Θα σου βάλω την ψήρα στο κεφάλι σου. Εντάξει, λοιπόν, και έτσι ακύρωσε τη συναυλία όσοι είσαστε στη Νίκαια. Όχι αντική, στη Γαλλία. Όχι μην πάτε, δεν θα δείτε συναυλία από τη Ριχάννα και μπράβο της, για να είναι όλοι ασφαλείς. Λοιπόν, πηγαίνω σε ένα σύντομο break και φεύγω έτσι από τα δυσάρεστα και θα πάω σε ευχάριστα. Θα δείξω ωραίες φωτογραφίες, θα δείξω, έχω πράγμα σήμερα, έχω πολύ. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. Εδώ είμαστε στο Loca Report, το δευτεριάτικο σήμερα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μην κάνεις πουφ και πουφ εσύ από εκεί πίσω. Μην κάνεις... Πού είναι το μικρόφωνο σου? Πού είναι το μικρόφωνο σου? Σου το πήρανε? Αλήθεια, ποιος το πήρε? Αλήθεια λέει. Σοβαρά μιλάς τώρα. Μα και εσύ λίγο το στόμα σου βρε, το στόμα σου αυτό να το μαζέψεις, δεν μπορείς, δεν κρατιέσαι με τίποτα. Άτιμο βράχι μου, μα σου έχω αδυναμία όμως, κατάλαβες, σου έχω μια τρελή αδυναμία, μια ημίτρελη μπορώ να σου πω. Κρίμα που δεν μπορούν να σε δουν από μπροστά, να καμαρώσουν αυτή την ομορφάδα. Είσαι από μπροστά πως είμαι. Όχι, ενώ δεν μπορούν να σε δουν μπροστά από τις κάμερες, όχι να σε δουν από μπροστά πως είσαι. Α, μόνο μπροστά. Ότι σε βλέπουν από προφίλ. Τι? Μπορώ να με δουν από πίσω. Μπορώ να σε δουν προφίλ. Θέλεις λίγο να βάλεις τη μύτη σου μέσα στην κάμερα. Τη μύτη μου. Ναι. Για να το χωράει. Για βάλε τη μύτη σου. Λοιπόν, αυτή σε παγκόσμια αποκλειστικότητα θα είναι τη μύτη σου. Αυτό είναι το ουράκι μου. Νάτι, νάτι. Είσαι σαν αρουραίος. Σαν ένας όμορφος αρουραίος! Σαν έναν αρουραίο που θα σου δείξω μετά στη ναι, συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, αυτό το θεϊκό. Δείξε μου τον αρουραίο σου να σου πω ποιος είσαι. Αυτό το θεϊκό πλάσμα με τη φαρμακερία Τάκα είναι το ουράκι μου. Τον έχετε δει μερικές φορές, τον έχει πάρει, το έχει ναι, πάρει ναι, το μάτι. Στα κοσμικά, εκεί. Στα κοσμικά που τριγυρνά όλη στα την ώρα. Χαλιά. Λοιπόν, ουράκι. Τι? Να σου πω κάτι. Πώς θα αισθανόσουν άμα σου ζωγραφίζανε δύο μάτια στα οπίστια. Τέλεια. Τέλεια, μαντό. Τι, έλα, τι έπαθες τώρα. Άμα ήσουν να ζω. Ζω, ναι. Θα ήθελες μάλλον να το θες έτσι, να σου ζωγραφίσουν δύο μάτια στα οπίστια σου. Τι διαφορά, ποια διαφορά αν είμαι ζω και αν είμαι ότι είμαι. Μάλλον δεν το έθεσες σωστά το ερώτημα, οπότε θα σου περάσω κατευθείαν στην είδηση. Ρίξε μου τις φωτογραφίες, σε παρακαλώ, ουράκι μου, εσύ από πάνω και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν έχω παραλογιστεί ακόμα. Λοιπόν, οι επιστήμονες, άσε τις φωτογραφίες έτσι να φαίνονται και εγώ θα το αναλύσω. Οι επιστήμονες ζωγράφισαν μάτια παιδιά στα οπίστια αγελάδων για προστασία από λιοντάρια. Ναι. Μπορεί να ακούγεται σαν μια ανόητη ιδέα, αλλά αποδεικνύεται επιστημονικά πως τα μάτια στα οπίστια των αγελάδων αποτρέπουν τα λιοντάρια από επιθέσεις. Αυτό, όπως βλέπεις, είναι το οπίστιο της αγελάδας και αυτό είναι ένα μάτι που ζωγράφει. Καλά, είναι τρομακτικό από τη φύση του αυτό, άμα το δεις. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα περίεργο ζώο αυτό.
Μεγάλη μύτη έχει. Που έχει, ας πούμε, η ουρά του, θα μπορούσε ξαναβάλει το λίγο, σε παρακαλώ, πρεουρί μου. Ναι, ναι, βάλε θα το μπορούσε η ουρά του να είναι μια τεράστια προβοσκίδα. Τα εν λόγω, λοιπόν, υπάρχουν διάφορα ελουροειδία που βρίσκονται στην κόκκινη λίστα των απειλούμενων ειδών, με τον αριθμό να μειώνεται, ναι, με ταχύς ρυθμούς, και έτσι τα λιοντάρια επιτίθενται σε 20 τα ζώα και στη συνέχεια οι άνθρωποι τα σκοτώνουν ή τα δηλητηριάζουν. Οπότε οι επιστήμονες, ο Dr. Neil Jordan, ο βιολόγος από το κέντρο UNSW, για να βοηθήσει τους ανθρώπους και τα ζώα, κάθισε και σκέφτηκε και έτσι ζωγράφισαν πάνω στα οπίσθια μάτια, στα οπίσθια των αγελάδων μάτια, για να μην πηγαίνουν εύκολα τα ελουροειδή. Γιατί, πρόσεξε να δεις τώρα, όταν είναι σκυμμένη η αγελάδα και κάθεται, ναι, και βόσκει, διαφορά. Και τρώει, βεβαίως! Μονίμως σκυμμένη είναι, Παντελή. Ναι, είναι μονίμως σκυμμένη, αλλά πρόσεξε να δεις. Όταν είναι... Δώσεις πόσες φορές το φώναξα. Όταν η αγελάδα είναι με τα οπίσθια της πίσω, στραμμένα, πίσω. Προς, στραμμένα προς το ελουροειδές, ναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό βρίσκει την κατάλληλη μιλάμε ευκαιρία και πάει τώρα, και του επιτίθεται. Ανάλυση οπότε χάρμα. Αν βλέπει δυο ματάρες, να, ναι, εκεί στα οπίσθια της αγελάδας, άμα βλέπει δυο ματάρες, σου λέει, δεν πάω να το επιτεθώ τώρα γιατί με βλέπει. Θα το επιτεθώ στα μουλοχτά, πάω να το επιτεθώ από πίσω, οπότε πάει να του κάνει... Και άμα πάει από τα πλάγια τώρα... Άμα πάει από τα πλάγια θα το δίβρε το ζωντανό. Και θα τραπεί σε φυγή. Έχω οπότε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο και πάρα πολύ, έξυπνο πάρα πολύ σχέδιο για να μην πειράζουν ούτε τις αγελάδες, ναι, ναι, ούτε τα ελουροειδή. Ναι. Αχ, τι ωραία που τα σκέφτηκε ο κύριος Νίλ, ο κύριος Νίλ Τζόρνταν. Μπράβο στον κύριο Νίλ Τζόρνταν. Και για αυτή την έτσι έξυπνη, θα έλεγα, αντιμετώπιση. Λοιπόν, επίσης, ουράκι μου, ξέρεις ότι θα κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο κυβωτός που θα προστατεύει τους ανθρώπους από οτιδήποτε και αν πάθουν, από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Δηλαδή, έρχεται ένα τσουνάμι, δεν θα πάθει τίποτα το ξενοδοχείο. Έρχεται μια μπόρα, έρχεται μια καταστροφή, μια καταιγίδα, τίποτα. Όσοι θαμώνες είναι, τίποτα, όσοι θαμώνες, γιατί είναι το μισό κάτω από το νερό. Δες τις φωτογραφίες και θα καταλάβεις. Λοιπόν, είναι πεντάστερο ξενοδοχείο, όπως το βλέπεις. Είναι ξενοδοχείο κυβωτός για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θυμίζει την κυβωτό του ΝΟΕ, για την ακρίβεια. Ο επικεφαλής του project, ο Αλεξάνδερ Ρομίζοφ, αποκαλεί το πεντάστερο ξενοδοχείο κυβωτό και το σχεδίασε έτσι ώστε να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε καταστροφικά φαινόμενα στον πλανήτη, αλλά και για να μπορεί να κατασκευαστεί γρήγορα, προσεγγίζοντας ουσιαστικά στην ουσία το βιβλικό εγχείρημα του ΝΟΕ. Το βλέπεις πως είναι, δεν είναι, ναι, υπέρλαμπρο. Το χαρακτηρίζει ως ένα ανεξάρτητο βιοκλιματικό κτίριο. Η ιδέα, λέει, για το design προήλθε σε μεγάλο μέρος από τη συμμετοχή του Ρεμίζοφ στο πρόγραμμα Παγκόσμιας Ένωσης Αρχιτεκτώνων με τίτλο «Αρχιτεκτονική για ανακούφιση των καταστροφών». Και το κτίριο μπορεί να παραμείνει στην ξηρά, το βλέπεις, αλλά και στο νερό. Αναλόγως με τις ανάγκες κάθε φορά, το σχήμα του μοιάζει με ένα κέλυφος, σαν σαλιγκάρ θα το έλεγα εγώ, ναι, σαν κοράλι ένα, ναι, πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Θα δημιουργηθεί, θα έχει και θερμοκήπιο στο εσωτερικό του, σε παρακαλώ πολύ, το οποίο θα δημιουργεί φρέσκο αέρα και θα αποτελεί τον σύνδεσμο των ενίκων με το φυσικό περιβάλλον, και γενικά θα είναι ένα στολίδι το οποίο, όπως είδατε, θα υπάρχει και υποβρυχίως, ναι, και κάτω από το νερό αλλά και πάνω. Εντάξει, τέλειο. Πολλά κιλά. Πολλά κιλά. Αλλά να σου πω κάτι, πολλά κιλά θα είναι αυτό το κατασκεύασμα. Αλλά έχω δει και ένα τέτοιο. Ναι, κι εγώ. Έχω δει στο Ντουμπάι. Στη Λούτσα. Πού στη Λούτσα? Μη μου λες τέτοια τώρα δευτεριάτικα. Τι, βυθισμένο. Α, τι. Βυθισμένο. Ναι. Ερείπια. Πού. Δεν πέτυχε. Έτυχε. Ναι. Άστα. Ντάξει. Λοιπόν, επειδή τον κάψαμε τον εγκεφαλό μας σήμερα, μακάρι κατασκευαστεί αυτό και θα είναι και πολύ ωραίο από ναι, ό,τι φαίνεται. Ναι, και να έχει. Θέλω να σας δώσω, ένα ρεπορτάζ από τα βραβεία, τα οποία παίχτηκαν χτες, Κυριακή 17 στον Α, 17 του μήνα στις 9 η ώρα. Εντάξει, όλοι. Όλοι υπέροχοι ήμασταν. Φυσικά και τα είδα. Φυσικά και τα είδα όλες τις εμφανίσεις. Και κάθισα και ξενύχτησα. Μέχρι τι ώρα παίζανε? 11, 11.30, 12 παρά τα έβλεπα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι εκτός από τα βραβεία, η AIM έλαμψε στα MAD Video Music Awards by Coca-Cola and Viva Wallet, και το AIM Tube που βρίσκονταν στο backstage στο VMA ήταν αρκετό.
για να κλέψει όλες τις εντυπώσεις, αλλά και με τη λάμψη του, αλλά και με τα ωραία χορευτικά που μπήκανε μέσα, ωραίες παρουσίες και χορέψανε στους ρυθμούς της Aim, της νέας μάλλον, Aim White Now Glossy Chic. Πάμε να δούμε το πρώτο Aim Cube, στο οποίο μην ξεχνάτε το καλοκαιρινό χρώμα για το απόλυτο iconic look, white, έτσι. Δηλαδή το μυστικό για τις ακαταμάχητες καλοκαιρινές εμφανίσεις είναι το gloss, δηλαδή white and gloss ίσον chic. Δίνω το βίντεο αυτό να δείτε τι έγινε μέσα στο Aim Tube. Ό,τι καταλάβατε, Και επιστρέφω μετά από το σύντομο break. Δώστε σε παρακαλώ το βίντεο, δώσε το μου να το δω, να το καμαρώσω. Εδώ είμαστε στο Loca Report, το Δευτεριάτικο, 18 του μήνα, άντε και το φάγαμε και αυτό το μήνα. Και όσοι έχετε διακοπές τον Αύγουστο, σιγά σιγά να μαζεύετε βαλίτσες. Να μαζεύετε βαλίτσες και διάθεση. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Loca Report και όπως σας είπα, θα σας δείξω σήμερα κάθε τόσο. Έχω και μερικές δημιουργικές προτάσεις, δηλαδή εντάσσω σε αυτή την εκπομπάρα, εντάσσω και λίγη τέχνη. Γι' αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη με παρακαλάς, είπε. Κόψε. Όταν το βρεις, βάλε μου τη συμφωνία του Μπετόβεν, ρε παιδί μου. Τι την έχουμε εκεί στα κοιτάπια μας. Βάλ την όποτε τη βρεις για να πέσει λίγο δημιουργία σε αυτή την εκπομπή. Γιατί δημιουργία. Θέλω, πρόσεξε ουρί, θα σε βάλω να κάνεις εργασία, θα σε βάλω να κάνεις homework. Αυτός τι? Είσαι. Δώσ' το κι άλλο έτσι, να πάρω το... Πρόσεξέ με, ουράκι, σηκώνω. Και σου βάζω εργασία για το σπίτι. Για πες μου. Θέλω να πάρεις ό,τι μπουκάλι έχεις στο σπίτι σου. Όχι, μα αυτό δεν κάνω τέτοια πράγματα. Τρελάθηκες. Γιατί? Μα θέλω καλά. Να πάρεις μπουκάλια μικρά, μπουκάλια μεγάλα. Τι λες, ρε, μπουκάλια μεσαία. Μπουκάλια με πόμα, μπουκάλια χωρίς με πόμα. Χώμα. Και με χώμα μέσα θέλω να τα πάρεις. Θέλω να πάρεις όλα τα μπουκάλια λοιπόν στο σπίτι. Όχι, δεν γίνεται, μαντό. Θα το κάνεις. Θα με χωρίσεις. Αλλά δεν θέλω να είναι γυάλινα. Τι? Θέλω να είναι πλαστικά. Α, είναι πιο εύκολο το πλαστικό. Γιατί είναι εύκαμπτο και μπορείς να το πλάσεις. Ακριβώς. Επειδή είναι εύκαμπτο και θα θέλω να το πλάσεις στα χέρια σου, θέλω να πάρεις όλα τα μπουκάλια στο σπίτι σου. Ναι. Να αρχίσεις δουλίτσα από σήμερα και όλα στο απόγευμα. Τι λες, μα. Από το απόγευμα μέχρι αύριο στις 2 η ώρα που θα έρθω εδώ, ναι. Θέλω να έχεις καταφέρει και να έχεις πλάσει. Ναι. 5 μπουκάλια. Τι λες, ρε, μα, το ποιος είμαι, να πούμε. Αυτό θέλω να κάνεις. Είναι πολύ εύκολο. Θέλω να πάρεις τα μπουκάλια λοιπόν και να δημιουργήσεις. Ωραία. Θέλω να δημιουργήσεις τέχνη. Εσύ τι θα βάλεις? Θέλω να γίνεις ένας εραστής της τέχνης. Ναι, εραστής με τα βογκυτά που έχω να ρίξω. Ξέρεις όμως γιατί το θέλω να το κάνεις αυτό? Γιατί είσαι ανώμαλη. Πες το στον κόσμο. Όχι! Θέλω να δείξω! Να σου δείξω τι θέλω να κάνεις με τα μπουκάλια. Δώσε μου τα μπουκάλια να τα δείξω στον κόσμο, να τα δείξω και στον Άλεξ. Γιατί θα είναι. Αυτό θέλω να κάνω. Α, είσαι τρελή, έτσι. Γιατί? Δεν είναι ωραίο να πάρεις να φτιάξεις ωραία λαγουδάκια. Να πάρεις να φτιάξεις μπογιές, να πάρεις και τον μπαντέλο και να φτιάξετε ωραία πράγματα. Κοίτα εδώ τι ωραία πράγματα μπορείς να κάνεις από μπουκάλια από το σπίτι σου, τα οποία αντί να τα πετάξεις. Ναι, μπουκάλια από το σπίτι σου και εσύ να πάρεις. Κοίτα εδώ τι έχει φτιάξει. Αχ, τι καταπληκτικό λοιπόν, είναι αυτό. Κάποιες ασυνήθιστες γιατί τι είναι αυτό, ποιος ο λόγος. Δεν θα ήθελες εσύ, κοίτα τι αυτό ωραίο γουρούνι. Αυτό εδώ με τα μάτια τι είναι. Αυτό είναι ένα γουρούνι. Γουρούνι είσαι και φαίνεσαι, γουρούνι τι είναι αυτό. Είσαι εσύ. Μα κοίτα τι ωραία εσύ που τα έχει κάνει. Τα πλαστικά μπουκάλια είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Και αντί να τα πετάμε, μπορούμε να τα δημιουργήσουμε έτσι όμορφα, να φτιάξουμε ωραίες εικόνες. Κι εγώ είδα δύο μπουκάλια. Πού τα είδες? Μπροστά μου τώρα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αντί να τα πετάξουμε, να φτιάξουμε ωραίες όμορφες γλάστρες που θα μορφύνουν τους χώρους του σπιτιού μας. Ωραία. Με απλό τρόπο, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, αλλά με πολλή φαντασία θα δημιουργήσουμε έτσι ωραίες χειροποίητες, πανέμορφες δημιουργίες. Μπράβο. Και να σου πω γιατί τη βρήκα αυτή την είδηση. Γιατί, παιδιά. Γιατί τη βρήκες, δεν ξέρω, αλλά. Τη βρήκα γιατί φτιάχνω τώρα τον κήπο μου, σωστά από αυτά. Φτιάχνω τον μπαλκόνι μου. Φτιάχνω τον μπαλκόνι του σπιτιού, Παιδιά, τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα! Μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ χτες. Έφτιαχνα τον μπαλκόνι, ρε εσύ. Τι έκανες? Έφτιαχνα τον μπαλκόνι. Τι μπαλκόνι? Μέχρι τις 3 η ώρα. Του σπιτιού μου. Μεγαλό. 30 τετραγωνικά. Τι λέτε, ρε. Γιατί δεν το κάνεις αυθαίρετο. Αφαίρετο. Airbnb, να το νοικιάζεις. Τι Airbnb? Άστο, δεν το ξέρω. Μόνο το μπαλκόνι. Ναι, ρε.
Βάλε μια ώρα και νοικιάσαι εδώ. Φοβάμαι το γείτονα, μην με καρφώσει ο γείτονας. Γιατί τα έχουμε αυτά στην Ελλάδα, ξέρετε. Μην τολμήσουμε να βάλουμε μια πέργολα έξω. Θα πρέπει να πάρουμε την άδεια του γείτονα. Μην τολμήσουμε να βάλουμε μια κουρτίνα. Θα πρέπει να πάρουμε την άδεια του γείτονα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, το φτιάξα πολύ ωραίο. Θα σας καλέσω, ουράκια μου, όλους. Όλους, χωράνε. Σπίτι σμάτω, όλοι οι καλοί χωράνε. Όλοι οι καλοί χωράνε. Μπουκάλια θα κάνουμε. Ναι, θα κάνουμε ένα party, ωραίο party. Μπουκάλα, να φέρεις λοιπόν, περιμένω αύριο τις δημιουργίες σου. Αλλιώς θα αποβληθείς από την τάξη. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πριν φύγω στο break, θέλω να σας πω ότι έχω και πάρα πολύ ωραίο καταπληκτικό The Booth Event, Bad Made for Music, με την hot του sexy Μαρία Αντωνά, όπου θα χορέψετε με τους ρυθμούς της Μαρίας Αντωνά. Έτσι, 50 τυχεροί από εσάς θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στο 5ο Bad Made for Music. Μπαίνετε απλά στο Facebook, μέσα στη σελίδα της Bad Greece, fb.com/badgreece, και μπορεί να κερδίσετε ένα από τα 50 unique 50 guest passes για να καταφέρετε να ζήσετε κι εσείς από κοντά αυτή τη καταπληκτική dance εμπειρία. Οπότε δηλώστε συμμετοχή σας, παρακαλώ πολύ. Θα υπάρχει άφθονη μπύρα Bad και άφθονη Μαρία Αντωνά. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Φεύγω σε ένα πολύ σύντομο break και έρχομαι εδώ με το Ακούνα Ματάτα μου, αλλά όχι! Δεν θα σας δείξω βίντεο, θα σας δείξω ωραίες φωτό. Πάμε! Viva la vie! Viva la... Viva, δεν λέει, βρες! Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Loca Report, στο τέταρτο. Yes, I'll be your baby, yes, I'll be... Σίγε. Πιο γρήγορα, Μαντώ. Yes, you know the... Έλα, είναι η Ριάννα για λίγο. Έτσι, δώσε. You will always have it. Περίμενε! Πέτα τα περιτά από πάνω σου. Let them get it day! Αυτά τα πλάνα τα οποία... Και είχαμε και κοντίσιο μέσα να πεις πας το καλό. Αυτά τα πλάνα τα οποία παίρνεις είναι πολύ γελία και γι' αυτό μου αρέσει. Ναι, είναι τέτοιο. Δεν θέλω να πω το κανάλι. Αλλά δεν το ρίχνει ο Uplay. Ναι, και σε άφτες στα αγγλικά... Like, hey, mama, 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 hey, mama, mama, mama. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Loca Report μετά από αυτό το παραλήρημα. Ας σοβαρευτώ λίγο. Σοβαρέψου γιατί τα έχεις κάνει χάλια, Σοβαρή. Θέλω να περάσω στο τέταρτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Αυτό που ξέρετε, θα σας αδειάσω τη γωνιά. Θα φύγω σιγά σιγά, ναι, και αύριο θα είμαι στις 2 η ώρα να τα λέμε αυτά. Αλλά πριν σας αδειάσω τη γωνιά, θέλω να σας πω ότι η Amita Motion, όπως κάθε χρόνο, βγάζει ταλεντάρες, βγάζει αστέρια. Δηλαδή, τι να σας πω, boys and noise. Ο παραλήρημα. Μας τρελαίνεις. Ποιον θες, το μακρύ, τον Κακουριώτη, τον Τζίμι Τζίαν, ποιον θέλεις. Ποιο, το. Το μακρύ. Θες μακρύ εσύ, όχι, τι λέει το από πάνω το ουρί, θέλει μακρύ, Λοιπόν, μπορείς και εσύ τώρα να λάμψεις το αστέρι σου, αν έχεις ταλέντο. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα το Amita Motion Positive Hub, το οποίο πρόκειται για την νέα εκπομπή του MAD, που θα σας ενημερώνει για όλα τα updates από τα positive battles που γίνονται. Δηλαδή, συγκεκριμένα η Amita Motion έχει 3 positive battles. Δηλαδή, τρία. Το πρώτο είναι αυτό, το Battle of the Crews, το Battle of the Tunes και το Battle of the Mix. Δηλαδή, αν είσαι καλός στο τραγούδι, αν είσαι καλός στο χορό ή αν είσαι καλός στο μιξάρισμα, αν είσαι καλός DJ, μπορεί το... Βεβαίως και κάνεις. Δηλώνεις συμμετοχή στο θετική ενέργεια. Γιατί κάμε τρώει σήμερα το μάτι μου, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, θα προβάλλει τις συνεντεύξεις με τους αγαπημένους καλλιτέχνες, tutorials πάνω στη μουσική, DJ mixing και χορό και πάρα πολλά άλλα tips. Όλοι οι φανατικοί της θετικής ενέργειας μείνετε συντονισμένοι στο MAD κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα και νέο update σε επανάληψη καθημερινά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ για σήμερα. Κόψε! Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Hakuna Matata! Αυτός είσαι. Τι υπέροχη φράση! Σήμερα διάλεξα να σας δείξω, ζωάκια, υπέροχες, γλυκές φατσουλίτσες. Αλλά τώρα. Ναι, αλλά που μοιάζουν τόσο πολύ, αλλά δεν είναι από το ίδιο είδος. Δηλαδή, μπορείς να δεις μία γατσουλίτσα και ένα σκυλαράκο που μοιάζουν πάρα πολύ. Τι εννοώ, δες αυτό το γλυκό,
αυτές τις γλυκές φωτογραφίες. Κοίτα, κοίτα, δεν είναι πάρα πολύ. Μα έχουν τα ίδια χρώματα, ρε. Ίδιες αποχρώσεις. Κοίτα εδώ. Τώρα που το βλέπω είναι ίδιες. Ρε, ίδιες αποχρώσεις είναι. Ναι. Να, εδώ. Αυτά. Αυτά. Ωραίο πάτωμα, τι είναι, λαμνέι. Αυτό κοίτα εσύ. Εδώ το άλογο με το δαλματίας. Το άλογο με το δαλματίας. Ίδιο δεν είναι. Και έχουν και τα δύο και κόκκινα λουράκια. Ναι, είδες. Δεν κρυώνουν εκεί στο χιόνι. Εδώ είναι ένα μικρό πόνι με ένα ωραίο σκυλαράκο. Εδώ είναι ένα κουταβάκι πανέμορφο με ένα πανέμορφο χάμστερ. Εδώ είναι ένα ελάφι με ένα ωραίο λαγουδάκι. Εδώ ένα ωραίο, που είναι σαν... πώς λέγονται ρε εσύ αυτά τα σκυλιά? Που ήταν σαν τη μάσκα, σαν το Μάιλο. Τζακ Ράσκαλ. Σιγά μην είναι ρεμαντό κάσκα. Τζακ Ράσκαλ, πώς τα πες βρε. Τζακ Ράσκαρτ. Αυτό, τέλος πάντων όπως το είπες, με το αλογάκι και κάτω, τι είδαμε γιατί το ξέχασα, το τώρα, παρακάτω. Τώρα, ναι, γιατί δεν θυμάσαι, χρυσό ψάρι. Μία γιατί... βρωμόγατα, μία πολύ άσχημη γάτα. Πόπο ασχήμια! Και... Συγγνώμη, μην είσαι αυτή, σε παρακαλώ, τη φωτογραφία. Μήνε. Το ποντίκι. Ναι. Γιατί είναι χωρίς τρίχες. Μάλλον είναι κυκλοποντικά. Τι να σου πω, τι κάνει, αποτρίχωση, λέζερ. Ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι, ρε σιγουρή. Γιατί το κάνει αυτό στον εαυτό της? Τάπερ, όχι. Εσύ και πόσα παίρνε... πληρώνει τέλο πάντων για να κάνει ολική αποτρίχωση. Ελαντέ. Και πληρώνει, πού... κάνει λέιζερ. Μα πού πάει και τα κάνει. Να σε ρωτήσω κάτι, θα έπρεπε εσύ ποτέ τέτοια γάτα να τη χάιδευε και να νόμιζε ότι χαϊδεύει τον μπούτι σου, ρε παιδί. Oh. Θα την έπαιρνε. Αυτή τη γάτα. Όχι. Δεν ήταν πολύ άσχημη. Τέλο πάντων. Εμένα δεν μου αρέσουν οι γάτε γενικά. Δεν σε αρέσουν, ούτε εμένα μου αρέσουν. Για δώσε παρακάτω. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Έβαλε τους τίτλους. Δεν μου άρεσε. Τέλος. Δεν έχει άλλη. Δείξε κάτι. Δεν έχει άλλη κατσουλίτσα. Δεν έχει άλλη, σου λέμε. Α, τελειώσανε. Ναι, ρε, κρίμα. Έκανε τόση δουλειά όλο το Σαββατοκύριακο. Ρε, εσύ έψαχνε όλο το Σαββατοκύριακο. Έψαχνα και τις βρήκα. Τι θέλεις τώρα. Πω, πω, δηλαδή, με αμφισβητείς. Ε? Έρχομαι. Τι μισό λεπτό. Έχεις φάει ξύλο σήμερα? Δεν έφαγες το ξύλο σου. Έρχομαι. Φεύγω, κουτσουνάκια μου. Έρχομαι στις 2 η ώρα αύριο. Εδώ στο Λοκαρίπορτ με τρέλα και κορδέλα. Άκη, τέλει καθαρίσε καναπέ εγώ τώρα. Πηγαίνω να τον δείρω και τα λέμε αύριο. Άκη. Έλα εδώ. Άκη. Έλα εδώ. Άκη, τέλει καθαρίσε καναπέ.